Πρασίνου του Δήμου Ιαννιτών προχώρησαν στο κλάδεμα δέντρου προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στη διέλευση οχημάτων, ενώ έκοψαν και απομάκρυναν Πεύκο που είχε πάρει κλίση και ήταν επικίνδυνο για πεζούς και οχήματα. Στο σημείο που βρισκόταν το Πεύκο, αμέσως μετά την απομάκρυνσή του, φυτεύτηκε νέο δέντρο. Πάμε να καλησπερίσω τον Χριστόδουλο Θεοδωρίκα, συνεργάτη του ITV. Χριστόδουλε, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που είσαι εδώ στο στούντιο του ITV για να μιλήσουμε για ΠΑΣ, όχι όμως μόνο για ΠΑΣ, για μπάλα. Πώς είσαι? Μια χαρά. Πριν πάμε στα αθλητικά, μου έλεγες ότι κάτι θες να πεις για το ρεπορτάζ που προηγήθηκε που ο Δήμος έκοψε εκεί το Πεύκο, το ετοιμόρροπο, για να μην πέσει στο κεφάλι. Τα Πεύκα είναι επικίνδυνα, δεν είναι τόσο αθώα όσο μπορούμε να τα πούμε. Δίκιο. Γιατί εγώ περνάω και πάνω στο Δασάκι, πάνω στο Άρσο Θεοδωρακοπούλου. Και βλέπω σε πάρα πολλές περιπτώσεις και τα είναι πάρα πολλά τα οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Να. Επειδή έχω... Και χρειάζεται να κοπούν για να μην έχω, διατελέσει στα φοιτητικά μου χρόνια, έχω διατελέσει ξυλοκόπους, τα συνεργάτη, ας πούμε. Έχω μια ευαισθησία για τα. Θα πρέπει το δάσος να είναι καθαρό. Το δάσος. Εντάξει, εδώ έχουμε ένα άρσος μικρό, okay, όπως έχουμε και κάποια μέσα στην πόλη. Όπως είναι και πάνω στην Κιάφα. Κάποια δεν είναι τόσο καλά. Βλέπεις ότι έχουν γύρει, έχουν κάνει. Άρα πρέπει να κοπούν για να μην πέσουν. Και έχουμε ατυχήματα. Και να γίνει. Ξεκαθάρισμα και βγαίνουν καινούργια από κάτω, έτσι κι αλλιώς. Ωραία, τέλος. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα αγωνιστικά μας. Είχαμε... ΠΑΣ. Εμένα με απογοήτευσε ο ΠΑΣ στο παιχνίδι με τον Βόλο. Άσφερος, ακίνδυνος, άσφερος. Ναι. Ένα κατοχή, αλλά δεν την κάνεις. Έκαναν μια ευκαιρία οι Βολιώτες, έβαλαν ένα γκολ. Okay, ωραίο γκολ, μαγιά τους. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, γι' αυτό το γουστάρουμε. Αλλά εμείς είμαστε άσφεροι, απογοητευτικοί. Δεν είναι ωραίο. Δεν είχαμε, όταν πάμε. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που λέμε να σπάσουμε τέτοιες σκληρές άμυνες. Όπως και εμείς παλιά παίζαμε τέτοιες άμυνες και δεν μπορεί, ήταν δύσκολο να μας σπάσουν. Ένα είναι τα σούτ απ' έξω. Δεν είχαμε σούτ απ' έξω από την περιοχή. Ένα δεύτερο, ήμασταν λίγο ας πούμε προβλέψιμοι γιατί πηγαίναμε με σέντρες. Οι δύο αμυντικοί, η κεντρική αμυντική του Βόλου ήταν, οι άνθρωποι ήταν άπαιχτοι. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτή να χάσουν κεφαλιά. Μία φάση πήγαμε με χαμηλή σέντρα του Πύλου προς το τέλος και είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία στο τέλος του να. Ναι, εντάξει. Το Ροσέρο να... Άσφερη. Ναι, ήταν λάθος γενικά η διαχείριση. Υπήρχαν προπονητικά λάθη λοιπόν, έτσι. Να πούμε. Λέμε στον κόσμο, τα ξέρει ο κόσμος. Υπήρχαν κάποια προπονητικά λάθη. Διαβάσαμε λάθος στον αγώνα. Αυτό είναι σίγουρο αυτό. Γιατί φάνηκε και από το αποτέλεσμα. Έτσι και φάνηκε από το αποτέλεσμα ξεκάθαρα. Τι να λέμε τώρα. Ένα δεύτερο είναι ότι μπλοκαρίστηκε ο Μπάλαν και δεν είχαμε βοήθεια πάνω στον μπάλο, δεν είχαμε τις πάσεις πάνω στον μπάλο να περάσουν οι πάσεις. Ο οποίος είναι δολοφόνος είναι ο μπάλαν, αλλά δεν έφτανε η μπάλα στο δολοφόνο. Δεν έφτανε η μπάλα εκεί. Ναι. Οπότε είχαμε θέμα στο δημιουργικό. Πρόσεξε να δεις ποιο είναι το παράλογο. Είχαμε και τους δύο πιο δημιουργικούς παίχτες, και τον Ρινέστρα και τον Νίνη στην εντεκάδα. Και όμως αυτοί δεν μπόρεσαν να κάνουν το παιχνίδι, το δημιουργικό παιχνίδι για να φτάσει η μπάλα στον μπάλο. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, αυτά είναι από τα παράλογα. Δηλαδή, αν λέγαμε πριν από τον αγώνα, αν βλέπαμε την εντεκάδα, θα λέγαμε όπου παίζει πολύ ανοιχτά, κακώς παίζει τόσο ανοιχτά. Ή αν δεν είχε αυτούς τους δύο παίχτες μέσα, θα λέγαμε όπου φοβάται το μάτσι, θα κλειστεί πίσω. Σωστό είναι αυτό. Εντάξει, είναι αυτά είναι. Αλλά και ο Νίνης και ο Ριέστρα δεν ήταν αποτελεσματικοί στις πάσεις τους. Έτσι. Και θεωρώ εγώ ότι ήταν απογοητευτικοί. Κουραστήκαμε στα πλάγια. Κουραστήκαμε και στα πλάγια. Γιατί έκαναν πάρα πολλές κούρσεις τα παιδιά από τα πλάγια και κουραστήκαμε. Εκεί ίσως να θέλει λίγο παραπάνω ενίσχυση η ομάδα. Εντάξει, αυτά είναι, είπαμε, υψηλή κριτική εκ των υστέρων. Εκ των υστέρων είναι, αλλά να τα λέμε αυτά τα προπονητικά λάθη. Όλοι έχουν δικαίωμα στο λάθος. Δεν είναι λάθος. Όλοι έχουν δικαίωμα και στις στρατηγικές να κάνουν εκτιμήσεις λάθος. Δεν είναι λάθος. Γιατί μπορούσαμε να βάλουμε εμείς τον γκολ και να κερδίζουμε ένα 0 και λέγαμε όλο καλό. Εντάξει. Μας πήκανε πολύ που το φάγαμε με τον τρόπο που το φάγαμε. Δεν έφτανε η μπάλα στον μπάλαν, Χριστόδουλε. Ο Νίνης δεν μπόρεσε να. Σε ελάχιστες περιπτώσεις δεν έφτασε η μπάλα στον μπάλαν. Ελάχιστες περιπτώσεις δεν μπόρεσε ο Νίνης να βρει τον μπάλαν. Ενώ θα έπρεπε, γι' αυτό μπήκε εκεί για να παίξει. Δεν έγινε, ούτε ο Ριέστρα. Δεν βγήκε ο αγώνας. Ωραία, εντάξει, πάμε να δούμε τα άλλα παιχνίδια πριν πάμε να. Ναι, πάμε να περάσουμε λίγο γρήγορα. Έτσι, γρήγορα, ναι. Ο Ολυμπιακός Λιβαδιακός 6-0. Ναι. Ένα εύκολο 3-0 από την αρχή, έγινε 6-0 στο τέλος. Λαμία Άρης 2-1. Ένα εύκολο 2-0 με δύο γυλία γκολ από ό,τι έλεγε ο Πρωθυπουργός. Το έχεις πει αυτό, έτσι. Το έχεις προβλέψει αυτό. Και ο Ιωνικός Άρης είχα προβλέψει.
Και Λαμία Άρη. Και Λαμία Άρη. Έπαιζε ότι έχει μεγάλη σημασία η Λαμία να κερδίσει. Παίζουμε να τα παίζω τουλάχιστον. Παίζουμε εκεί. Είμαι σχεδόν σίγουρο να τα παίζω. Τα παίζω εγώ. Όχι, δεν παίζουμε. Για πες, ναι. Όφι Άκ 0-3. Εύκολα, πιο εύκολα από το κανονικό. Εδώ έχουμε ένα ΠΑΟΚ Πανιώνιος, ΠΑΟΚ Ιωνικός, ο οποίος ήταν στο 20 λεπτό, 3-0. Αλλά η ιστορία σε αυτό το μάτς που γράφτηκε είναι, δεν ξέρω αν το πρόσεξε, είναι ότι ο Τζίμας, είχαμε πει για τον Τζίμα. Είχαμε πει για τον Τζίμα που είχε μπει εδώ μέσα στο τέλος και μας έκανε τρεις φάσεις. Δοκάρι, μία ήταν δοκάρι. Ναι. Το πρώτο 17 χρονών. Για 17 χρονών, ο πιο νεότερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πήρε το ρεκόρ. Που έχει σκοράρει. Πήρε ρεκόρ από το μεγάλο Κούδα. Ο Κούδα ήταν τεράστιο ποδοσφαιριστή. Που ήταν πότε, από το 62, ήταν πολλά χρόνια. Ήτανε, και μάλιστα έβλεπα στην ΕΡΤ3 μια συνέντευξη του, του Κούδα, ο οποίος έλεγε ότι δεν θα πρέπει να πάρουν τα μυαλά τους αέρα και δεν θα πρέπει να φύγουν από τον ΠΑΟΚ και να μην κάνουν. Κάτι που δεν είχε κάνει τότε ο Κούδας, είχε γίνει μια τεράστια φασαρία τότε. Πεχταράς, να ξαναπώ, 64, από το 64 είναι του Κούδα, 59 χρόνια, έτσι. Κούδας τώρα ήταν τότε, ήταν Κούδας, ήταν Σαράφης, ήταν Γκουερίνο, ήταν Φουντουκίδης, ήταν παίκτες δηλαδή, οι οποίοι αν υπήρχε τότε βάρη, αν υπήρχε, ξέρεις, μια αξιοκρατία. Σε σχέση με τις ομάδες της Αθήνας. Του ΠΟΚ, εντάξει, θα είχε πάρει 10 πρωταθλήματα ο ΠΑΟΚ. Και ήταν φανταστικό ποδόσφαιρο και έχει φέρει και φανταστικά αποτελέσματα ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη τότε. Εκεί την εποχή. Φορτούλα, τεράστιοι παίκτες, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραίο είναι να σπάνε τα ρεκόρ με πιτσιρικάδες. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ τον χαίρομαι τον ΠΑΟΚ από αυτή την άποψη. Όσο δεν τον χαίρομαι με τον Λουτσέσκου, τόσο τον χαίρομαι με τους πιτσιρικάδες που βάζει ο Λουτσέσκου. Και τον Κωνσταντέλια και τον Τζίμα και άλλους. Έρχονται κι άλλοι, έτσι. Δεν είναι θέμα ο Λουτσέσκου, το επιβάλλει ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Το επιβάλλει. Και ο τελευταίος αγώνας ήταν σήμερα ΠΑΟΚ Πανετολικός. ΠΑΟΚ Πανετολικός. 2-0. 3-4 δοκάρια έχει ο Παναθηναϊκός. Απόλυτη κυριαρχία. Κυριαρχία, εντάξει. Καθάρισε ο Παναθηναϊκός. Και πάμε να δούμε λίγο τη βαθμολογία. Να την πούμε εντάχει για να δούμε και τι τραβάμε εμείς μετά. Παναθηναϊκός 58, ΑΕΚ 56 με έναν αγώνα λιγότερο, Ολυμπιακός 53, ΠΑΟΚ 51, Βόλος 39, Άρης 37. Αυτές οι δύο τώρα οι ομάδες θα παλέψουν για την μία θέση στην Ευρώπη. Γι' αυτό, την πέμπτη θέση, ναι. Γι' αυτό και την πανηγύρισαν τόσο, έξαλα τον γκολ οι Πάγκος και του Βόλου. Λοιπόν, από εκεί κάτω αρχίζουν μια ομάδα η οποία είναι ο Ατρόμητος, έχει 29 με έναν αγώνα λιγότερο. Πανετολικός με 28, είναι σχετικά save. Βγήκε κάτω. Όφη με 26, Αστέρας με 25, Παζιάννα με 23. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε δύο βαθμούς από τον Αστέρα και τρεις από τον Όφη. Ναι, δεν είμαστε save. Δεν είμαστε. Εντάξει, ούτε αυτή είναι. Και πάμε μετά, έχουμε τη Λαμία με 16 πλέον. Ναι. Ιωνικός 23, εμείς 16 Λαμία, ναι. Στους 7 πόντους, στους 8 πόντους από τον Ιωνικό και στους 9 πόντους από το Λεβαδιακό. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μην μου πεις για τα παιχνίδια. Ας την επόμενη αγωνιστική θα δούμε το ρεπορτάζ για τον Μπαζιάννα, για τον αγώνα. Αμέσως μετά θα πάμε ακριβώς σε αυτό που λες. Θα πούμε ξανά την βαθμολογία στο τέλος και θα πάμε στους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, λέει ο Στάικος. Έχει δίκιο. Χριστόδουλε. Να δούμε αυτό που λέγαμε πριν. Να δούμε ξανά την βαθμολογία και να δούμε τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας. Να πούμε ότι μετά το Μοντιάλ έχουμε μόνο μία ήττα από τον Παναθηναϊκό και μία ήττα τώρα. Να. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Σωστό, σωστό. Έτοιμοι είμαστε. Έχουμε πολλές ισοπαλίες όμως. Έχουμε πολλές ισοπαλίες. Εντάξει. Έχουμε μόνο και αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να το πάρουμε. Λοιπόν. Α, να πούμε πριν πάμε σε αυτό. ΑΕΚ Ατρόμητος είναι το παιχνίδι που δεν έγινε με τη Μεζούρα. Γίνεται την Τετάρτη, έτσι. Τετάρτη αυτό το και την Κυριακή. Στις 7 η ώρα όλα τα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια και βέβαια και το μεγάλο ντέρμπι εκεί, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Για ευνόητους λόγους, για την αξιοπιστία του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι, βέβαια. Εδώ μπορούμε και να γελάσουμε. Τι λες τώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε να δούμε λίγο τη βαθμολογία. Έχει Όφη, έχει 26 βαθμούς, ο Αστέρας έχει 25 και εμείς έχουμε 23. Προσέξτε, αν κερδίζαμε, θα ήμασταν 26 μαζί με τον Όφη, θα είχαμε και τον Αστέρα από κάτω, θα είχαμε τη Λαμία με 16. Τον Ιωνικό με 15 και τον Λεβαδιακό με 14. 10 βαθμούς πάνω. 4 βαθμούς, θα είχαμε 4 ομάδες από κάτω. Και προσέξτε τι γίνεται τώρα. Ποιο είναι το σημαντικό. Την επόμενη αγωνιστική παίζει Λεβαδιακός Όφη. Αν τον είχαμε τον Όφη από κάτω, δεν θα μπορούσε να είναι χαλάρο στο Λεβαδιακό. Έτσι. Η επόμενη είναι Ιωνικός Αστέρας. Έτσι. Το ίδιο πάλι. Δεν θα ήταν χαλαρός. Ούτε ο Αστέρας ήταν χαλαρός. Δεν θα ήταν χαλαρός. Και θα κρατούσαν ακόμα χαμηλότερα Λεβαδιακό και Ιωνικό αν έπαιζαν μπάλα. Και μετά έχουμε το Πανετολικό στη Λαμία. Πανετολικό στη Λαμία. Εντάξει, η Λαμία
Τώρα τελευταία στα πλέια του συνήθως είναι πάντα μια ομάδα η οποία τίνει να μοιάσει με την Μπαρτσελόνα πολλές φορές. Α, πάει γίνεται η Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, είδατε λοιπόν αυτό που το είπε ο Στάικος, το είπε βέβαια με πιο κομψό τρόπο. Ναι. Πόσο ήταν καλό να κερδίζαμε αυτόν τον αγώνα. Θα ήμασταν με το ένα, με τα δύο πόδια θα ήμασταν έτσι, την επόμενη χρόνια. Τώρα, όχι ότι κινδυνεύουμε, όχι ότι θα πέσουμε, αλλά αν δεν είμαστε προσεκτικοί σε κάποια παιχνίδια, γιατί θα γίνουν 7 μάτς. Για να το πούμε αυτό, θα γίνουν 7 παιχνίδια. Είναι μονά τα παιχνίδια, για τους 8 τελευταίους στη βαθμολογία. Έτσι. Τώρα να πούμε, πάμε στο σενάριο που κερδίζει η Λαμία, κερδίζει ο Ιωνικός. Ο Ιωνικός, άμα κερδίσει, πάει σε εμάς σε 5 βαθμούς. Άρα στα 7 τα μάτς θα πρέπει να κάνει 2 νίκες παραπάνω από εμάς. Ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά γίνεται όμως. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, αν κάνουμε εμείς 2 νίκες, θα πρέπει να κάνει 4. Αυτοί παίζουν και μεταξύ τους όμως. Ναι. 3 αγώνες. Ναι. Είναι και στα μεταξύ τους. Άρα δεν είναι εύκολο για αυτούς. Θα ήταν βέβαια πολύ πιο εύκολο για εμάς, επαναλαμβάνουμε, αν κερδίζαμε το Βόλο. Τώρα, από αυτά τα 7 παιχνίδια που δίνουν οι τελευταίες 8 ομάδες, μου έλεγες πριν βγούμε, οι 4 πρώτοι της οχτάδας δίνουν 4 στην έδρα τους, 3 εκτός. Γιατί είναι μονά. Και οι 4 τελευταίοι. Α, το ανάποδο. Το ανάποδο. Ναι. 4 εκτός, 3 στην έδρα τους. Έχουν πλεονέκτημα έδρας για ένα παιχνίδι παραπάνω, ναι, μάλλον στην έδρα τους. Εμείς τώρα έχουμε πιθανότητα να πάμε στην πρώτη τετράδα. Θα βγει με κλήρωση. Ναι. Αυτό. Εμείς για να πάμε στην πρώτη τετράδα πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε τον Άρη και να πάμε σε 26. Και να χάσει και ο Όφη και ο Αστέρας. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Βέβαια, γιατί είναι 25-26 αυτοί, εμείς είμαστε 23. Να περάσουμε. Έναν από τους δύο, να περάσουμε τον Αστέρα, ας πούμε. Ένας Άρης ο οποίος δεν είναι και τόσο. Για πες, για πάμε σε αυτό το παιχνίδι. Θα πούμε περισσότερα την Παρασκευή για αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι τόσο σταθερό. Για πάμε στο παιχνίδι με τον Άρη. Δεν είναι. Έχασε τώρα τη Λαμία 2-1. Εντάξει, και ειδικά όταν φεύγει και πάει στην επαρχία, είναι πάρα πολύ χαλαρός. Τώρα και μέσα στο Χαριλάου δεν έχει δείξει φέτος. Δεν έχει δείξει φέτος ότι είναι η ομάδα, η ατρόμητη ομάδα. Και αυτό φαίνεται βέβαια και στη βαθμολογία που έχει, είναι χαμηλή βαθμολογική συγκομιδή, 37 βαθμοί. Που ο Άρης με το ρόστερ που υποτίθεται ότι έχει και με την αξία των ποδοσφαιριστών έπρεπε να ήταν πολύ παραπάνω. Μαζί σου. Έχει πρόβλημα στην επίτευξη των γκολ. Δεν έχει αυτό το μπάλαν που έχουμε εμείς για παράδειγμα. Ναι, ο δολοφονικός να το ξαναπώ. Ναι. Ναι. Δεν έχει φωνιά. Εντάξει, προσπαθεί. Έχει πάρα πολλούς ποιοτικούς παίχτες στο κέντρο. Να θυμίσουμε ότι εδώ μας κέρδισε άνετα σε θέμα σκορ. Έτσι. Αλλά δεν ήταν τόσο άνετο γιατί τους πιέζαμε και απλώς μετά από το 0-2 τα παρατήσαμε εμείς και φάγαμε άλλα 2 γκολ. Μέχρι εκεί στο 0-1, δηλαδή τους είχαμε ένα δεκάλεπτο, τους είχαμε βάλει μέσα στα καρέ. Φάγαμε ένα εύκολο γκολ εδώ μέσα, να το θυμηθούμε, από ένα πέναλτι. Εύκολο πέναλτι ήταν, δεν ήταν, και εκεί ξεκίνησε όλη η δουλειά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ σε αυτόν τον αγώνα κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες, θα τις πω εγώ. Ναι. Ως προς την ποιότητα των ποδοσφαιριστών του Άρη. Έχουν πάρα πολύ καλή ποιότητα. Αλλά είναι αρνητική έκπληξη όμως του φετινού πρωταθλήματος ο Άρης γενικά. Ναι, ναι, και για τους ίδιους, ναι, και για αυτούς που αγαπάνε τον ποδοσφαιριστή. Σε σχέση με αυτό που περίμεναν όλοι, είναι αρνητική έκπληξη. Αυτό είναι, ναι. Ήταν στην τρίτη θέση, έχω την αίσθηση, πέρυσι και πρόπερσι ο Άρης. Κοίταξε, ο Άρης. Αλλά τότε ο Παναθηναϊκός και ήταν εξαφανισμένοι. Υπήρχε μόνο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πέρυσι και πρόπερσι. Ναι, αλλά έκανε πάρα πολύ καλούς αγώνες πέρυσι. Έκανε καλούς αγώνες. Έκανε καλούς αγώνες. Ήταν πιο σταθερός. Δηλαδή, πέρυσι δεν θα είχαν με τόσο ευκολία, ας πούμε, στη Λαμία και στο. Πού βρίσκεται ο Άρης, το χρειάζεται πολύ αυτό το παιχνίδι να ξαναδούμε λίγο την βαθμολογία. Τώρα θα πάνε για το. Για την πέμπτη θέση που λέγε. Για την πέμπτη θέση, γιατί νομίζω ο έκτος δεν βγαίνει Ευρώπη. Όχι, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει εκτός Ευρώπη. Πού είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή, έχει 37 βαθμούς και ο Βόλος 39. Και είναι διπλό το κακό αυτό. Γιατί αν είχε ο Βόλος, δεν είχε, θα είχε 36 και θα είχε 37 ο Άρης, θα ήταν πιο χαλαρός ο Άρης. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε δύο κακά. Διπλό το κακό, γιατί τώρα αναγκαζόμαστε να παίζουμε με τον Άρη που και ο Άρης είναι με την πλάτη στον τοίχο. Για να πάρει την πέμπτη θέση στα play out βέβαια. Ο Βόλος τώρα παίζει με τον ΠΑΟΚ. Στη μέσα στην τέτοια, στην τελευταία αγωνιστική παίζουμε στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ. Οπότε λογικά θα χάσει και ο Βόλος. Ναι. Οπότε ο Άρης πρέπει να κερδίσει. Να μην μπει στα play-off, να μην μπει ο Βόλος, θέλουν οι Αριανοί, να μην μπει με πλεονέκτημα. Όχι, να μην μείνει παραπάνω. Ένα βαθμό. Αυτό είναι σημαντικό. Όλα θα κρίνουμε βέβαια και στα play-out. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα ξαναπούμε, θα εστιάσουμε στον Μπας για ένα περισσότερο. Έχει και ένα ντέρμπι αυτή η αγωνιστική όμως. Θα τα πούμε την Παρασκευή όλα αυτά. Στο να κλείσουμε όμως. Έχει ένα ντέρμπι αυτή η αγωνιστική. ΑΕΚ Ολυμπιακός, έτσι. Ναι, από τους αγώνες ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ, θα παίξει Κυριακή για το πρωτάθλημα, Τετάρτη για το κύπελλο. Είναι η εβδομάδα που θα κρίνει πάρα πολλά, γιατί και ο Ολυμπιακός τώρα, εγώ αυτό το 6-0
και με τον τρόπο που επιτεύχθηκε και με την ομορφιά τον γκολ, δεν τον είδα όλο τον αγώνα, είδα στιγμιότυπα. Ναι, έδειξε ναι. ότι είναι σε άνοδο. Όμως και η ΑΕΚ έχει μια ομάδα η οποία έχουμε πει είναι σοβαρή, είναι σωστό, τόσο όσο. Σωστό. Τόσο όσο, είναι ομάδα. Ολυμπιακός έχει ακόμα... ένα πολύ ωραίο προπονητή η ΑΕΚ. Έτσι, ναι, ο Ολυμπιακός ακόμα δεν είναι ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει μονάδες. Mm. Αν στρώσει, καταφέρει και τη στρώσει ο Μίτσελ την ομάδα σε αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές και στο τελευταίο αγωνιστική μάλλον και στα play-off, θα διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Αλλά και πάλι και εκεί θα επιχτεί και η δεύτερη θέση. Γιατί και ο Ολυμπιακός πάει και για τη δεύτερη θέση. Δεν είναι μόνο έτσι, η πρώτη. Θα τα πούμε όλα αυτά και περισσότερα την Παρασκευή που θα είμαστε ξανά εδώ μαζί. Χριστόδουλος, ευχαριστώ.